Η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην οικογένεια του Ιταλού Τζιοβάνι Λοπόρτο, που σκοτώθηκε από επίθεση ντρόουν στο Πακιστάν το 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκαν δημόσια και μάλιστα διαστόματος του Μπαράκ Ομπάμα ότι τον Ιανουάριο σκότωσαν κατά λάθος 2 ομήρους που κρατούνταν από την Αλκάιντα κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν. Στην ίδια επίθεση σκοτώθηκε ο 72χρονος Αμερικάνος Βάρεν Βάινστιν, που βρισκόταν στα χέρια της Αλκάιντα από το 2011. Είναι η πρώτη φορά που οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλουν χρήματα σε οικογένεια θύματος που σκοτώθηκε από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.